Και αυτό μου δημιουργεί και ενοχές, αντιλαμβάνεσαι, λόγω παιδιών. Θα προσπαθήσω να κλέψω λίγο χρόνο το μεσημέρι, ίσως να πάω σπίτι, να φάμε όλοι μαζί, γιατί θέλω να το κρατάω αυτό, ειδικά το βράδυ πάντα, σε 8 η ώρα, τρώμε όλοι μαζί. Και λέμε τα νέα μας, θα μιλήσω και με τα κορίτσια που είναι σε άλλη φάση αυτές τώρα πια, αλλά ξέρουν ότι ό,τι και να γίνει, εγώ είμαι εκεί. Αυτό το ξέρουν. Πώς περνάς εκείνο το χρόνο που έχεις με το μικρό σου αγοράκι? Τι να σου πω, βρε Κωνσταντίνε. Όλες οι μαμάδες το ίδιο θα σου πούν. Είναι απόλαυση, είναι στιγμές που πραγματικά λυπάμαι και τις στιγμές που χάνω μαζί του και προσπαθώ να έχω στιγμές τώρα που μεγαλώνω, γιατί μέρα με τη μέρα αλλάζει. Θα παίζω κάτω στο πάτωμα μαζί του να παίξω, τώρα ξεκίνησε να μπουσουλά, είναι ενός χρονών. Παίζουμε με τα παιχνιδάκια του, τραγουδάμε. Τι να κάνεις με ένα βρέφος, είναι αυτή η αγάπη. Είναι αγάπη. Πες μου λίγο τη σχέση σου με τις κόρες σου. Υπάρχει ένα ανοιχτό κανάλι επικοινωνίας μεταξύ μας. Και είναι κάτι σίγουρα που δεν έγινε τώρα. Υπήρχε από μωρά που ήτανε, που παραμένουν μωρά για μένα. Μπαίνουν στην εφηβεία. Δεν μπορώ να σου πω ότι τη βιώνω ακόμη, ελπίζω να μην την βιώσω. Αλλά εγώ πιστεύω όταν τα παιδιά νιώθουν ότι είσαι εκεί, μπορεί να μην είσαι ολόκληρο το 24ωρο, αλλά ο χρόνος που τους δίνεις να είναι ποιοτικός, αυτό είναι και το πιο σημαντικό, για να ξέρουν ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή είσαι εκεί, ό,τι και να γίνει. Είναι καλά μωρά, όπως είπα. Το εξωτερικό, στον ντύσιμο, θα σε συμβουλευτούν. Μαμά, αυτό είναι ωραίο να το βάλω τώρα. Είναι ωραίο αυτό να το αγοράσουμε. Σε συμβουλεύονται? Ναι, αλλά έχουν άποψη, ναι. Είναι έμφυτο και έχουν ωραία άποψη στο ρούχο. Αλλά ναι, εννοείται είναι κάτι που τους ευχαριστεί αυτό, να είμαι μαζί τους για ψώνια. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω και για τον Max δύο πράγματα. Είναι υποστηρικτικός και είναι πάντα εκεί και με στηρίζει με τα άγχη. Δεν είναι μόνο η δουλειά, εννοείται, στη ζωή μας, αλλά σίγουρα αυτό το κομμάτι το καταλαβαίνει τη δουλειά μου, το ότι μου αποσπά πολλές ώρες, το ότι είναι αγχωτική δουλειά. Βέβαια προσπαθώ πάντα να μην παίρνω τη δουλειά στο σπίτι, αλλά χρειάζεται κατανόηση από τον σύντροφό σου και αυτή την έχω απλόχερα, μου τη δίνει απλόχερα. Ζητάς τις συμβουλές του για κάποια θέματα έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα? Σίγουρα θα ζητήσω τις συμβουλές του και θα συζητήσω διάφορα πράγματα που με απασχολούν. Έτσι δεν κάνουν όλοι? Mais de souffrance.